Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο τηλεοπτικό, αυτό εδώ πέρα, το οποίο χαμός το ίσιωμα. Το οποίο στην ομίχλη, Έτσι ακριβώς και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε, Βγάτε το παρακαλώ αυτό, μιλάω για τηλεόραση, μιλάω για κανάλια, μιλάω για τηλεθεάσεις, εσείς είμαστε άλλα ανταλών. Εδώ λέμε δύο χαμός. Τι έκανε το κορίτσι μας η Φέη. Τα κατάφερε και χθες. Ήτανε πρώτη σε τηλεθέαση ή όχι. Ή υπήρχε ανατροπή. Θα έχει αξία αυτό. Τι έκανε ο Γιώργος Ολιάγκας. Τα κατάφερε ή κατρακύλα συνεχίστηκε. Για πες τα μας εδώ. Κατρακύλα πάντως συνεχίστηκε για τον Γιώργο Ολιάγκα. Ξεκινήσουμε από εκεί. Μεγάλα προβλήματα στον Αντένα. Τραβάνε τα μαλλιά του προφανώς που αφήσαν τη Φέη Σκορδά να φύγει. Ό,τι φαίνεται η Φέη Σκορδά άλλαξε όλο το παιχνίδι προς όφελός της. Ναι. Βέβαια δεν ήταν πρώτη. Ήταν δεύτερη. Όχι, ήταν δεύτερη. Αλλά με πολύ μικρή διαφορά. Σχετικά δυναμικό, γιατί στο γενικό ήταν πρώτη. Για πάμε να μας τα πεις λίγο. Πάμε, για πάμε να δούμε. Πάμε να τα δούμε. Πρώτη ήταν η πρώτη. Όχι, δεν ήταν. Όχι, Πάμε να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πρωτιά. Στο δυναμικό. Στο δυναμικό κοινό, άμα σας αρέσει και τα δύο όμως. Ωραία. Πάμε, ξεκινάμε για δυναμικό κοινό. Πρωτιά έχουμε για ποια. Για την Κατερίνα Καινούριου. Πόσο. 17,1. Άρα Κατερίνα Καινούριου, 17,1. Πάμε δεύτερη. Στο δυναμικό. Στο δυναμικό. Δεύτερη λοιπόν η Φέη Σκορδά με 15,6. Σκορδά, 15,6 το δυναμικό κοινό. Ναι. Τρίτο πρόγραμμα. Η Δανάη Μπάρκα. Η Μπάρκα. 12,7. 12,7 και τρίτη η Μπάρκα. Ναι. Τέταρτη. Η Ατέριαστη που έχει πάει στη μεσημεριανή ζώνη. Α, ναι, στο Sky. 9,8. Εντάξει, αυτό δεν πιάνεται τώρα. Μιλάμε αφού Sky είπαμε για την Σκορδά. Ναι, πάμε λοιπόν, πάμε για το ίδιο προϊόν, παρακαλώ. Ωραία, ωραία, πάμε τότε στο πρωινό στο Γιώργο Λιάγκα. 8,5 Γιώργο Λιάγκα και δούξη νομικού. 8,5% Γιώργο Λιάγκα και δομικού. Ναι. Και νομικού. Κατεβαίνουν. Μετά ποιο είναι. Μετά είναι το Breakfast at Star. Ναι. Με τη Χατζήτου και τον Ετεοκλή Παύλου. Πόσο? 6,8. Oh. Άρα η Μαγκύρα, παιδιά. Τελευταία πάνε... είναι. Πόσο έκανε το κορίτσι η Μαγκύρα. 5,6. Και τη συμπαθώ τη Μαγκύρα. 5,6. Ναι. Συμπάθειες. Μάλιστα. Άρα έχουμε πρώτη να είναι Κατερίνα Καινούριου. Ναι. Με 17,1 που είχε χτες. 17,2. Δύο είπες. Πάμε λοιπόν. Ένα. Πρόσθεσε εγώ ένα, μια μονάδα επιπλέον. Ναι. Όσο είχε η Σκορδά είναι. Άρα 17,1. Ναι. Η Σκορδά 15,6 δεύτερη. Τρίτη Μπάρκα 12,7. Και μετά ο Λιάγκας με 8,5. Από 9, κάτι που ήταν χθες. Ποιο τα, από αυτά που περιμένανε τα 20 άρια. Καλά, ναι, εντάξει. Ο Λιάγκας όλο και κατεβαίνει όμως, Εδώ τώρα τι γίνεται. Υπάρχει αναστάτωση στον Αντένα. Και βέβαια. Ναι, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Δεν είναι τα νούμερα που περιμένανε, γιατί φυσικά πιστεύανε ότι με την ενημέρωση καθαρά και λίγο ψυχαγωγία τα νούμερα θα ήταν στο 15, 16, 17, εκεί στοχεύαν. Ναι. Και ξαφνικά βλέπουν ότι πάει το κακό στο χειρότερο. Ξεκίνησε με 10, πήγε στο 9 και τώρα έφτασε στο 8,5. Από τη στιγμή δηλαδή που πήγε και η Φέη Σκορδά στο παιχνίδι, δεν τον βλέπει κανένα στο Λιάγκα. Μάλιστα. Μα όταν έχει προηγηθεί, όταν έχουν προηγηθεί οι πιο πρωινές εκπομπές, που και έχει γίνει ενημέρωση, ναι. Και έχει γίνει ενημέρωση, τι παραπάνω να δώσει ο Λιάγκας. Μάλιστα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ο κ. Ζωγιάκας λέει: εγώ θα ακολουθήσω να κάνω ενημέρωση. Δεν το αλλάζω. Ναι, έχει και εκεί θα δούμε, και εκεί θα δούμε και θα υπάρχει και σύγκρουση. Βέβαια, αυτό που λέει ο Λιάγκας είναι ότι και πέρσι, όταν ήταν με τη Σκορδά, τα νούμερα δεν πήγαιναν καλά. Αλήθεια. Στην πορεία όμως, με την ενημέρωση που έκανα, ανέβηκα τα νούμερα και πολλές φορές στο τέλος της τηλεοπτικής περίοδου ήταν πρώτη στην τηλεθέαση. Ναι, αλλά το τέλος της τηλεοπτικής περίοδου είχαμε και μεγάλες εξελίξεις όπως με τη Ρούλα Πεσπυρίδου. Μα και τώρα έχουμε τη δίκη Φιλιππίδη. Ναι, δεν είναι τόσο πρώτο. Ήταν μόλις είχε σκάσει το όλο θέμα. Όχι, και... καλά, το συγγνώμη. Απλώς δεν είναι τόσο, ναι, δεν είναι τόσο δυνατά, ναι, γιατί όπως έσχαγα τότε τα πυροτεχνήματα. Δεν είναι τόσο δυνατά. Είναι μια εξέλιξη που ο κόσμος έχει κουραστεί κιόλας. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι γίνεται. Έχουν κάτι πιο άλλο νέο. Με τη Φέη ικανοποιημένη στο Sky πάντως. Ναι, στο... Γιατί πάμε να δούμε τι έγινε και στο γενικό σύνολο. Ναι, πάμε να δούμε και στο γενικό σύνολο. Στο γενικό σύνολο ποια εκπομπή ήταν πρώτη. Ήταν η Φέη Σκορδά με 19,3. 19,3 στο γενικό σύνολο τηλεθέασης πρώτη Φέη. Ναι. Δεύτερος. Δεύτερη Κατερίνα Καινούριου με 14,5. Ναι. Μετά ήταν το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα 12,9. Ναι. Μετά η Δανάη Μπάρκα 10,3. Ναι.
Μετά ήταν το πρωινό του Star 6%. Ναι. Και στην τελευταία θέση δεν αλλάζει κάτι, 4,4% για τη Μαγκύρα. Μάλιστα. Άρα, εγώ λυπάμαι πάντως και για τη Μαγκύρα και για την Μπάρκα. Και για το breakfast, τα παιδιά. Κάνω μια προσπάθεια και εκεί. Και αυτά, αλλά αυτές τις δύο τις συμπαθώ ιδιαίτερα. Και τη Φέση Κορδάβερα συμπαθώ.